Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Φάμελο. Κύριο Σοκράτης Φάμελο, τηλεφωνική γραμμή, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Και καλή εβδομάδα, παρόλο που είναι Τρίτη. Στην Αθήνα πρέπει να είστε, λογικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούω λίγο μακριά σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Μακριά, μια στιγμή να το φτιάξουμε. Το διορθώσαμε ήδη. Είμαστε καλά τώρα. Είστε λίγο καλύτερα. Ωραία. Ναι. Να ξεκινήσω από κάτι που δεν ήθελα να ξεκινήσω, γιατί μπήκε μέσα η φιλία η νομικού και μου λέει: πολλοί κόσμος παίρνει τηλέφωνο, ρωτάει, και επειδή έχουμε τον κύριο Φάμελο, για να μην χαθούμε μετά, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, είναι αρμοδιότητα Υπουργείου δικού σας. Καταρχάς. Είναι του κυρίου Σταθάκη. Είναι του κυρίου Σταθάκη και ετοιμάζεται για το κηρυχτή. Γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, αυτό μου λέγει η φιλία, θέλει να μάθει αν θα ξεκινήσει, πότε θα ξεκινήσει. Και λέω, αν είναι δικό σας θέμα ή αν γνωρίζετε κάτι. Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς είναι να ξεκινήσουμε στο Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση μέσα στο 17 θα γίνει. Είχαμε προγραμματισμό για το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι μπορέσαμε και χρηματοδοτήσαμε ένα κομμάτι του παλιού Εξοικονομώ που είχε παγώσει για μερικά χρόνια λόγω έλλειψης πόρων. Οπότε έπρεπε να κλείσει εκείνος ο κύκλος για να ξεκινήσει ο καινούριος. Mm-hmm. Θα υπάρχει τώρα το καινούριο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι βέβαια πιο, έχει μεγαλύτερη ποικιλία από το παλιό. Θα έχει περισσότερες βαθμίδες εισοδηματικές. Θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από ένα ψηφιακό, αν θέλετε, περιβάλλον να μην είναι απαραίτητη τράπεζα. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης και χωρίς τράπεζα, κατά κάποιο τρόπο, στο πούμε έτσι απλά να το καταλάβει, mm-hmm. να εξυπηρετείται. Αλλά περισσότερα όταν προκηρυχθεί, γιατί δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες τώρα μαζί μου. Αν αυτό που συνέβη στη Μάνδρα συνέβαινε κάπου εδώ σε δικιά μας γειτονιά, ο Σοκράτης Φάμελος τι περισσότερο ή τι λιγότερο θα έκανε από τους συναδέλφους του στην Αθήνα στο Λεκανοπέδιο? Κύριε Βεγέρη, νομίζω ότι τα ίδια θα έπρεπε να κάνω σε κάθε περίπτωση από τη θεσμική θέση που έχω τώρα. Γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έγιναν πράγματα, γι' αυτό ρωτώ. Κάποια λάθη έγιναν. Μπορώ να σας πω ότι έχω πολλές περισσότερες εμπειρίες από τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκη, από την περίοδο δηλαδή που ήμουνα στο Δήμο Θέρμης, όπου εκεί είχαμε ένα προγραμματισμό για τη διαχείριση των ρεμάτων, ένα πολύ μεγάλο έργο. Βέβαια, θυμάστε ότι και εκεί είχαμε τρενήσει θύμα σε μια αντίστοιχη πλημμύρα, ξαφνική. Όμως εδώ προφανώς ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος και βέβαια και η παραβίαση, αν θέλετε, της φύσης, ας το πω έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό η προσβολή της φύσης ήταν μεγαλύτερη. Η χώρα μας δυστυχώς δεν είχε μέχρι τώρα εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των πλημμυρών, παρότι αυτό ήταν και ευρωπαϊκή οδηγία. Κατά σύμπτωση τραγική, θα έλεγα, λόγω και του θανάτου των ανθρώπων, αυτών που χάθηκαν στη Μάνδρα, τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών για τη χώρα αναρτήθηκαν τον Ιούλιο του 2017, δηλαδή έχουν περίπου 4 μήνες. Είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Εσείς, αν συνέβαινε στη Θέρμη, στον Δήμο όπου ήσασταν στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης, θα απουσιάζατε επί 4 ημέρες? Από την άποψη της απουσίας κοινού, λέτε. Γιατί ποιος δεν ήταν, κανένα δεν θα πάρουν, όλοι οι απόντες ήταν. Αλλά πάω στον Υπουργό εγώ. Δεν θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό, έφυγε, είχε δουλειά στη Σουηδία, το καταλαβαίνω. Δεν υπήρξαν κρατικοί παράγοντες εκεί. Δεν πήγε κανένας. Εδώ άκουσα τον κύριο Δέδε την Κυριακή το πρωί στον Αυτιά. Μιλούσε με τη δήμαρχο, μια δήμαρχο κάτω εκεί στη Μάνδρα. Και ο άνθρωπος δεν είχε πάει ακόμη στον τόπο. Λέει, θα στείλω αρμόδια κλιμάκια. Κλιμάκια του τον Υπουργείου. Δεν ισχύει αυτό. Μα τον άκουσα ο ίδιος. Και εγώ σας λέω ότι έχω προσωπική εμπειρία, γιατί την Τετάρτη το πρωί που συνέβη το περιστατικό, εγώ ήμουνα στη Βόνη στη σύσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Ακόμα μια περίεργη σύμπτωση. Συζητάγαμε για αυτά τα φαινόμενα και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Γιατί έχει χαρακτηριστικά κλιματικής αλλαγής αυτό το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κύριος Δέδες ήταν με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη το απόγευμα στη σύσκεψη επί τόπου. Το ξέρω σίγουρα, γιατί μα δεν έγινε σύσκεψη, μια επίσκεψη γρήγορη έγινε εκεί και έφυγε ο Πρωθυπουργός στη Σουηδία. Δεν ήταν σύσκεψη. Σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Οι περιφερειάρχες και ο αντιπεριφερειάρχης ήταν εκεί από την Τετάρτη. Εγώ με τον κύριο Βασιλείο και την κυρία Δούρου συνεργάστηκα από την Πέμπτη με το που γύρισα από τη Γερμανία για να διαχειριστούμε όλες, αν θέλετε, τις επιπτώσεις της καταστροφής. Ήδη το Σάββατο είχαμε δεδοτήσει ειδικούς χώρους για τη διαχείριση όλου αυτού του όγκου δυστυχώς των υλικών και των αυτοκινήτων, των οικοσκευών, όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Υπάρχει ακριβώς η αντίθετη εικόνα, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα και τα είδα. Κύριε Βενιέρη, ήταν επί τόπου και η περιφέρεια και ο Δήμος ήταν εδώ. Το ζήτημα, κύριε Βενιέρη, δεν είναι ποιος ήταν μετά την καταστροφή. Το ζήτημα είναι ποιος ήταν πριν την καταστροφή. Γιατί το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε μετά. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε πριν. Ναι, αλλά και σήμερα είμαστε στο πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί μετά. Αν δεν γκρεμίσετε σήμερα σε όλη την Ελλάδα εσείς κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενοι, με όποιο πολιτικό κόστος, αφαίρετες κατασκευές, το πρόβλημα όταν το αντιμετωπίσουν οι επόμενοι θα πούνε δεν είμαστε εμείς, ήταν οι προηγούμενοι.
Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς περίπου το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, σε δύο παράλληλα μέτωπα, το ένα είναι αυτό των δασικών χαρτών που επίσης ποτέ δεν είχαμε, όπου θα αποκαλυφθούν πιθανά εμπορικές ή άλλες χρήσεις κατοικίας μέσα σε δάση. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι επίσης το Φεβρουάριο που θα κυρωθούν από εμένα πια τα σχέδια διαχείρισης πλημμύρας σε όλη τη χώρα, θα αποδειχθούν περιοχές στις οποίες θα πρέπει να πάμε είτε για διάνοιξη ρεμάτων είτε για διάνοιξη. Θα δεχθώ ό,τι απάντηση και αν μου δώσετε, γιατί πραγματικά σας εκτιμώ προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, εγώ ξέρω. Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Θα σας πω τι εννοώ. Θέλω με το χέρι στην καρδιά, όποια απάντηση και να μου δώσετε, δεν θα επανέλθω, θα την κρατήσω. Εσάς ως πολίτη, το γεγονός ότι για πρώτη φορά, αντί να επιστρέψει ο πρωθυπουργός στη χώρα του όπου υπήρχαν 20 νεκροί, ο πρωθυπουργός φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια διάσκεψη, δεν σας προκαλεί αλγινή εντύπωση? Ό,τι μου απαντήσετε, θα το δεχθώ. Προφανώς και όχι. Γιατί ήταν εκεί. Είναι τελείως διαφορετικό. Πρώτο πρωθυπουργός πήγε στον τόπο της τραγωδίας. Πρώτα συντονίστηκαν όλες οι υπηρεσίες. Έκανε και ο ίδιος συντονιστικό όργανο. Και μετά πήγε στην διεθνή υποχρέωση. Επειδή σας είπα, θα δεχτώ ότι η απάντηση μου και βέβαια πήγε για ένα ταξίδι λίγων ωρών. Επειδή εγώ μίλησα με την αποστολή στο Γκέντεμποργκ όταν επέστρεφαν, πήγαν κατά κάποιο τρόπο το πρωί και γύρισαν το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς στα μέσα ή. Όχι, εμείς είδαμε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να είναι με την κυρία Χτσιόγλου να φωτογραφίζουν μια όμορφη περιοχή όπως είναι η πόλη αυτή της Σουηδίας. Αυτή είδαμε στα σχόλια. Τώρα που πηγαίναν στη διάσκεψη. Ναι. Από το αεροδρόμιο στη διάσκεψη και μετά ξαναπήσε στο αεροδρόμιο. Ναι, αλλά όταν κυρίσεις, τριήμερο πένθος, φεύγεις από τη χώρα σου. Όταν έχεις διεθνή υποχρέωση και εκπροσωπείς την πατρίδα σου. Άλλοι έχουν αφήσει τις υποχρεώσεις και επιστρέφουν, κύριε Φάμελε. Πρώτα εκπροσωπείς την πατρίδα σου, κύριε. Ωραία. Το προσπαθώ. Σας είπα ό,τι απάντηση και να μου δώσετε, επειδή είστε εσείς. Αλλιώς θα είχαμε μια αντιπαράθεση. Είχε δώσει ήδη από την Πέμπτη, διότι σας λέω Πέμπτη γύρισα και εγώ από τη Βόνη, μία μέρα νωρίτερα από τη διάσκεψη του ΙΕΣ στην οποία είχα πάει. Είχε δώσει πρώτα εντολή για να ετοιμαστούν και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και αποζημιώσεων, τα οποία ανακοινώθηκαν Δευτέρα πρωί-πρωί. Ο κρατικός μηχανισμός στην περίπτωση αντιμετώπισης δεν καθυστέρησε. Το πρόβλημα, κύριε Βενιέρη, είναι τι κάναμε τόσα χρόνια και φτάσαμε στο πρόβλημα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε εκείνο. Αλλά επειδή ήσασταν και άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητέ μου κύριε Φάμελε, ξέρετε πολύ καλά ότι το πολιτικό κόστος δεν ήταν πάντα κυβερνητική επιλογή. Ήταν και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρχαν δήμαρχοι οι οποίοι έβγαιναν μπροστάριδες όταν κάποιος έλεγε: Κοιτάξτε να δείτε, εκείνη τη ρεματιά, εκείνη την αυθαιρεσία, την κρεμίσουμε. Εγώ να σα πω κάτι. Η Χαλκιδική όλη είναι γεμάτη αυθαιρεσίες. Πηγαίνετε, κρεμίστε. Μπορείτε, έχετε το στένο στο πολιτικό να το κάνετε. Αυτό λοιπόν εγώ ανοίγω τώρα σαν συζήτηση και σας είπα λίγο πριν με ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό ότι το Φεβρουάριο και το Μάρτιο είτε από τη μεριά των δασικών χαρτών είτε από τη μεριά των αντιπλημμυρικών σχεδίων θα προκύψουν τέτοιες υποχρεώσεις για τη χώρα. Εκεί είναι το ζητούμενο τι μέτωπο θα δημιουργήσουμε κοινωνικό. Δηλαδή θα καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό ειλικρινά σας λέω ότι θα προκύψει την άνοιξη. Σας το λέω από τώρα δημόσια. Mm-hmm. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, αφορά και την καταπάτηση των δασών και την καταπάτηση των ρεμάτων. Πάντως, κύριε Φάμελε, η κυρία Μέρκελ ήταν απούσα, χωρίς να έχει 16 ήταν εκείνη την ημέρα νεκρή και 6 αγνοούμενοι και μάλιστα σε μια σύνοδο ενάντια στον ευρωσκεπτικισμό που θα ήταν και η πρώτη. Τι εννοείς, δεν είχε πάει η Μέρκελ? Όχι, απούσατε, δεν είχε πάει. Δεν το ξέρω, ρωτάω. Λοιπόν, και δεν είχε ούτε νεκρούς και μάλιστα σε μια συγκυρία, δηλαδή η σύνοδο ήταν ενάντια στον ευρωσκεπτικισμό κυρίως, όπως νομίζω τάσσεται και η καγκελάριο τη Γερμανία. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι έπρεπε να πάει η κυρία Μέρκελ τη κάνει. Δεν ξέρω. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, ο Κώστας λέει, αγαπητέ μου κύριε Φάμελε, ότι κοιτάξτε. Δεν, άλλη έχω παραπολιτικά, δεν έχω παραπολιτικά για τη Γερμανία. Ούτε ξέρω τι γίνεται διαπραγμάτευση εκεί. Όχι, ο Κώστας επισημαίνει το εξής, ότι η Μέρκελ δεν πήγε. Θα μπορούσε να πάει και ο Πρωθυπουργός. Χωρίς εθνικό. Αυτό εννοεί. Χωρίς εθνικό πένθος. Θα μπορούσε να μην πάει και ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, και θα μπορούσε να κάνει και όποια άλλη πιο σημαντική δουλειά που να προτείνετε εσείς. Έχετε κάτι άλλο πιο σημαντικό να προτείνετε? Όχι, δεν είμαστε... ξέρω τι πιο σημαντικό είχε να κάνει. Εσείς δεν έχετε όμως. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι σωστό να λέτε λόγια τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Αν είχατε να προτείνετε κάτι που θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να κάνει πιο σημαντικό και πιο σοβαρό εκείνη τη μέρα, ευχαρίστω να το πείτε δημόσια. Είναι αποδεκτή η πολιτική κριτική. Όχι, εγώ σας είπα. Σας λέω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός συντόνισε την αποκατάσταση του θέματος της Μάνδρας και μας έβαλε εκ των προτέρων προϋποθέσεις για το πώς θα λύσουμε το θέμα των ρημάτων. Ναι, αλλά σας είπα, αγαπητέ μου κύριε Φάμελε, ότι την Κυριακή το πρωί. Όχι. Προσπαθώ τον Πρωθυπουργό συντόνισε. Ο Πρωθυπουργός συντόνισε. Ο κύριος Δέδες το πρωί της Κυριακής δεν είχε πάει ακόμη εκεί
στον τόπο. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι παρότι ακόμα και εγώ γύρισα από τη Βόρεια, την Πέμπτη το μεσημέρι ο κύριος Λέντες ήταν με τη σύσκεψη. Ήταν στον Πρωθυπουργό, στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας εκεί. Ωραία. Πήγε στη Δυτική Αττική ο Πρωθυπουργός. Τώρα θέλετε να σας δείξω φωτογραφίες αφού το ξέρω. Όχι, δεν θέλω. Οκ, το δέχομαι. Σας είπα από την αρχή, εγώ θα το δεχθώ. Απλά έφαλε μια παράμετρο Βαραγιάννης η οποία είχε ενδιαφέρον. Σου λέει, και άλλη... σε κάθε περίπτωση, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Η διοίκηση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας γίνεται από την πυροσβεστική, γίνεται από τα σώματα πολιτικής προστασίας, γίνεται από τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Βασιλείου που δεν έχει φύγει από εκεί μια εβδομάδα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η χώρα είναι σε εθνικό πένθος και δεν είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα. Αυτό ετέθη, αγαπητέ μου κύριε Φάμελε. Δεν σας είπαμε κάτι περισσότερο. Αυτό. Λέτε ότι δεν υπάρχει. Εγώ σας το λέω. Σας το λέω εγώ γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή ακίδα κριτικής για καθυστέρηση και έλλειψη κρατικού μηχανισμού μετά την καταστροφή. Όλη η συζήτηση, κύριε Βενιέρη, γίνεται για το πριν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει η παραμικρή κριτική έλλειψη. Δηλαδή, για το πριν συμφωνούμε απολύτως ότι οι ευθύνες των παρελθουσών. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν έλειπε κάποιος μετά, όταν δεν υπήρξε κανένα έλλειμμα μετά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, okay. Εντάξει, okay, δεν το προσπερνάμε. Τώρα πάμε λίγο στο κοινωνικό μέρισμα. Είναι σαφές, έχει ξεκαθαριστεί το οποίο πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία κλπ. Γιατί ο κόσμος εκ των πραγμάτων περιμένει να δει πότε θα κάνει τα χαρτιά του για να πάρει. Κύριε Βενιέρη, περίμενα να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Μα είναι λογικό, δεν έπρεπε να την κάνω. Πριν από 1,5 χρόνο μαζί συζητάγαμε για το θέμα του προγραμματισμού των οικονομικών της χώρας μας. Mm-hmm. Και το θυμάμαι αυτό και έλπιζα να βρεθούμε στο ραδιόφωνο αυτές τις μέρες. Όποτε που, θέλετε, σας έχω καλέσει, δεν είστε Θεσσαλονίκη, τι να σας κάνω. Λάτε εδώ, κύριε Βενιέρη, διαψευστήκατε. Σε τι? Ήσασταν από αυτούς που θυμάμαι ότι φοβόσασταν πάρα πολύ τις κόφτες. Φοβόσασταν και θυμάμαι είχαμε κάνει μια ομοιρική συζήτηση, ειδικά μεγάλη σχεδόν στο ραδιόφωνο, γιατί φοβόσασταν ότι πηγαίνουμε τη χώρα σε ψηλά πλεονάσματα και σε κόφτες και θα έρθει η απίστευτη. Ναι, η αλήθεια είναι, προσέξτε. Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ δεν φανταζόμουν. Όχι, όχι, συγγνώμη λίγο τώρα. Εκτίθεμαι. Θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε. Δεν φανταζόμουν ότι θα κάνατε τόσο μεγάλη στροφή κυβερνητική. Τώρα είμαστε μαζί. Λοιπόν, κύριε Βενιέρη, εγώ νομίζω ότι αυτό που αξίζει να ακούσει ο πολίτης είναι ότι. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την οικονομία της χώρας και αυτό που έπρεπε να κάνει μια δίκαιη κυβέρνηση το κάνει, επιστρέφει σε αυτούς που έχουν ανάγκη το προϊόν της εργασίας τους και της ανάπτυξης όλης της κοινωνίας μας. Ίσως και με ένα χαρακτήρα αναδιανομής. Προφανώς με βάση τα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά το εισόδημα και τη φορολογία, γιατί ξέρω ότι οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να κρύβουν και κάποιες παραβάσεις ή παρατυπίες, αλλά σε κάθε περίπτωση με ό,τι πιο δίκαιο υπήρχε διαθέσιμο. Μια μεγάλη κατηγορία πληθυσμού, πάνω από το 30-35% της χώρας μας, θα ωφεληθεί έστω λίγο, αλλά θα επιστρέψουμε το προϊόν της ανάπτυξης διπλάσια από ό,τι το κάναμε πέρυσι. Και εγώ θέλω να κάνω και μια άλλη κριτική. Πέρυσι ήταν μεγάλο το πλεόνασμα και η υπεραπόδοση. Φέτος είναι πιο λογικό, δεν έχουμε δηλαδή υπεραποδώσει τόσο πολύ, γιατί όσο περισσότερο υπεραποδίζει μια οικονομία, τόσο περισσότερο λείπει και από τον κύκλο της αγοράς. Έτσι, ας είμαστε και ρεαλιστές. Νομίζω ότι έχουμε μετριάσει, αν θέλετε, και την υπεραπόδοση. Είναι πιο σόφρον τα νούμερα. Επιτέλους, οι δανειστές μας άκουσαν όσον αφορά την απόδοση των μέτρων που έχουμε, παραδείγματος χάρη με την δήλωση των εισοδημάτων, που επέστρεψαν πολλά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της εφορίας. Mm-hmm. Όπως επίσης, ας πούμε, και με την εισφοροδιαφυγή στα ασφαλιστικά ταμεία, που επίσης μαζεύτηκαν περισσότερες εισφορές, γιατί έχει ακόμα και ο ΕΦΚΑ μια υπεραπόδοση ενός δισεκατομμυρίου. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε σε μια στιγμή που όσον αφορά την κοινωνική διάσταση τα πράγματα είναι σωστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει και το λέω δημόσια είναι ότι πρέπει να έχουμε ισχυρότατη απόδοση εργασίας το 2018. Εκεί θα κρυθούμε. Όσο τώρα περισσότερο συμμορφώνεστε κυβερνητικά, επαναλαμβάνω, με τους δανειστές οι οποίοι μας άκουσαν γιατί τους ακούσαμε, να είστε βέβαιος, κύριε Φάμελ, θα έχουμε περισσότερα ωφέλη. Κύριε Βενιέρη, εγώ νομίζω ότι μετά το δημοψήφισμα περισσότερο συμμορφώνονται με τις προτάσεις μας οι δανειστές και διαπιστώνουν ότι τελικά υπήρχε και άλλη λύση και δεν ήταν ανάγκη να ματώσει ένας λαός. Γιατί θυμάμαι την πρόταση του κύριου Γιούνκερ που απορρίψαμε τότε στο δημοψήφισμα, που δεν μας έδινε λύση ούτε για το χρέος, ούτε για το πλεόνασμα, ούτε για τα δάνεια. Κερδίσαμε τρεις σημαντικές υπερβάσεις τότε, με το δημοψήφισμα του όχι, και νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν στο σωστό δρόμο. Έχω τελείως διαφορετική άποψη. Ζορίστηκαν, ζοριστήκαμε, μαλώσαμε, διαφωνήσαμε, αλλά φάνηκε ότι στο τέλος ήμασταν αξιόπιστοι, δεν ήμασταν ψεύτες όπως ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήμασταν εργατικοί και τίμοι, που δεν ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είμαστε και πιο δίκαιοι για την Ελλάδα. Διαδικαστικά αυτή η ιστορία με το κοινωνικό μέρισμα χρονικά εννοώ. Πού τοποθετείτε? Είναι θέμα ημερών, εβδομάδων? Γιατί σας λέω λίγο να πάρω και δύο χρηστικά πράγματα από την συζήτηση που έχουμε. Εντάξει, ο κύριος Τσακαλώτος έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί θα συζητάγαμε αυτό το βράδυ, γιατί πρέπει μέσα σε δύο εβδομάδες να λύσει το θέμα και της εφάπαξ επιδότησης των πλημμυροπαθών και του κοινωνικού μερίσματος. Αυτός είναι ο στόχος που έχουν βάλει οι συναδελφοί μου μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη να έχουν τελειώσει.
Δεν ξέρω όμως τα διαχειριστικά, γιατί πρέπει να τα ταλοποιήσουν από σήμερα. Είναι πάρα πολύ δουλειά που έχει πέσει. Και για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαρούμενα και να προβοκάρω και λίγο εδώ, είδα λίγο τις προλογικές δηλώσεις των εργαζομένων. Είναι μεταξύ 15 και 25 χιλιάδων ευρώ οι εργαζόμενοι στο Focus. Είναι μεσαία τάξη? Δεν ξέρω πια τι σημαίνει μεσαία τάξη. Α, πολύ ωραία το πάντα. Και εγώ δεν ξέρω. Μετά την κρίση, κύριε Βενιέρη, όλων πολλών από εμάς, γιατί και εγώ ανήκαν, θέλετε, στον κλάδο των μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών, που είχαμε δουλειά μέχρι το 2007-2008, δεν είναι ίδια τα εισοδήματά μας, δεν είναι ίδια η ζωή των οικογενειών μας. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξανασηκωθούμε. Προσδιορίστε με όμως, επειδή το είπατε, δεν ξέρετε ποια είναι η μεσαία τάξη. Περίπου πόσο είναι η μεσαία τάξη σήμερα πλέον? Ναι. Πλέον. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στο ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη διάθεση. Δεν είμαι ούτε οικονομολόγος ούτε κοινωνιολόγος για να ασχοληθώ. Από την καθημερινότητα, δηλαδή, τι εισόδημα είναι αυτό που σε κατατάσσει από εκεί και πάνω στη μεσαία τάξη? Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό που δίνει χώρο σήμερα και στον επιχειρηματία και στον νέο επιστήμονα είναι οι πολύ σημαντικές ευκαιρίες που δίνουμε για την καινοτομία και για την επιχειρηματικότητα. Ευτυχώς έχουμε πολλά πλέον εργαλεία, γιατί είχαμε αδύναμο τραπεζικό σύστημα. Δεν με βοηθήσατε να ξέρω. Για να κλείσουμε. Άδικο. Ναι. Νομίζω ότι τώρα πια και αυτός ο χώρος της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας έχει μπροστά του προοπτική και το συζητάω πολύ συχνά. Δεν με βοηθήσατε να ξέρω αν πρέπει να του αντιμετωπίζω ως προλετάριους ή ως μεσαία τάξη. Δεν με βοηθήσατε. Να σας πω κάτι πάντως. Και 40 χιλιάρικα να έβγαζαν κάποιοι εργαζόμενοι επαγγελματίες. Τις καλές εποχές, ναι. Τις καλές εποχές. Γάποτε το λέγαμε επιστημονικό προλεταριάτο. Ναι, τότε είναι έτσι. Ξέρω, κύριε Βενιέρη. Σωστό είναι. Νομίζω πάντως ότι όλοι δικαιούνται εργασία και καλή αμοιβή. Μάλιστα. Και πρέπει όλοι να προσπαθούμε για το καλύτερο. Να είστε καλά, κύριε Φάμελε. Καλημέρα.